Όχι, είμαι. Είμαστε όλοι μας τελικά. Να το πω στον αέρα. Ναι, πες στον αέρα. Λατρεύω τα σκυλιά και είχα ένα λύκο που τον αγαπούσα πολύ. Τον πήγα λοιπόν να κάνει. Λύκο που τον είχες μέσα στο σπίτι. Στον παπάγου. Α, εμένα τεκί. Ναι, λύκο τον οποίο τον λάτρευα και κάτι έπαθα και τον πήγε για εγχείρηση και μου λέει να τον αφήσετε εδώ και θα έρθει αύριο θα γίνει εγχείρηση. Λέω να αφήσω το λύκο εδώ στο κλουβάκι αυτό. Ναι, δεν πειράζει, λέω, θα έρθω κι εγώ. Με κοιτούσαν σαν τρελή. Πήγα λοιπόν έξω από το κλουβί, κάθισα κάτω. Όλη τη νύχτα και του κρατούσα το χέρι για να φαντάζεσαι ένα λύκο που είναι σε ένα σπίτι. Όχι, 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 όχι. Φαντάζομαι εγώ να είμαι στο, κτηνιατρίο τέλος πάντων και να έρθει ένα σκυλί, ένα λύκο και να δω την πατέρα να μπαίνει μέσα και να κάτσει όλο το βράδυ δίπλα του σκύλου του κρατάει το χέρι. Κατάλαβε, αυτό φαντάζομαι. Για να καταλάβει, δεν τον έδωσα. Καταλαβαίνει το ψυχολογικό του πώ θα είναι. Εσύ καταλαβαίνει το ψυχολογικό του κτηνίατρου που είχε μέσα, που είχε ένα ολόκληρο βράδυ την πατέρα να κρατάει το πόδι του σκύλου. Μετά θα σου πω τη λεπτομέρεια. Νόμισε ότι είμαι αυτή και μετά. Τι? Μετά πήγε να επωφεληθεί. Αφού του έκανε την εγχείρηση, μου λέει: νομίζω ότι έχει και καλαζάρ. Λέω: τι λες, γιατρέ μου, του έκανε εξετάσεις. Τον βάζει για εγχείρηση και μου λες ότι έχει καλαζάρ και τον πήρα το λύκο. Και πήγε αλλού. Και φύγα, ναι, και δεν είχε το σκυλί. Δεν είχε. Με πέρασε για τρελή ο άνθρωπος. Γιατί άραγε. Και τα γόρια σου. Τι τα γόρια μου. Τα γόρια σου ήταν μεγάλα. Ναι. Αλλά δεν πήγαν να του κρατάν το πόδι. Λοιπόν, σας λέω γρήγορα για τα δώρα μας, γιατί έχουμε ξεφύγει πραγματικά. Δεν ξέρω αν θα κρατήσει πολύ. Τι είναι αυτό που πίνεις. Σήμερα λοιπόν το. Καυσίπονο, με βάλαμε βιταμίνη, δεν πίνετε. Το τριγωνάκι που κάνει η Αφροδίτη με τον Άρη είναι πάρα πολύ δυνατή για σχέση.